τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και Φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφύραν χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόρχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, άδι ημάς εκών κατεδέξατο, έτιδε και την του ευγνωμόνος ληστού, του στη σταυροθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν. Δύο μεγάλα και παράδοξα θαύματα είδεν ο άνθρωπος εις τον κόσμον. Ένα Θεόν να κατέβει από τον ουρανόν εις την υγιήν, να γίνει άνθρωπος, και αυτόν τον Θεόν και άνθρωπον να ανέβει να αποθάνει επάνω εις το σταυρόν. Το ένα εστάθη έργον μίας άκρας σοφίας και δυνάμεως, το άλλο έργον μίας άκρας φιλανθρώπου αγάπης. Πλην και τα δύο έλαβον περιστατικά πολύ διάφορα. Εις το πρώτον θαύμα, όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος, έκαμε κοινήν πανήγυριν όλοι οι κτήσεις. Ποιμένες εις την γήνε χόρευον, δια τα Ευαγγέλια της σωτηρίας και της χαράς και βασιλείς ήλθον εξ Ανατολών και επροσκύνησαν με δώρα τον αιωτεχθέντα δεσπότην. Εις το δεύτερον θαύμα, όταν ο Θεάνθρωπος απέθανε εσταυρωμένος ως αν κατάδικος, εν μέσω δύο ληστών ο άνω και κάτω κόσμος εθρύνησεν, ο ουρανός επεσκέπασε με βαθύτατον σκότος, το πρόσωπον, η γη εσύστη εκ θεμελίων από τον τρόμον, επέτρε εσχίστησαν. Εκείνη εστάθη μία λαμπρά νύχτα, πρόξενος παγκοσμίου χαράς και αγαλιάσεως, ετούτη μία σκοτεινή ημέρα, αφορμή λύπης και αδημονίας. Εις εκείνην έκαμε όσην ευεργεσίαν η δύνατο να κάμει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Εις ετούτην έκαμεν όσην παρανομίαν δύνατε να κάμει ο άνθρωπος προς τον Θεόν. Δίκαιον έχεις να λέγεις, ο Θεάνθρωπε και τεθλιμμένε Ιησού. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Πολλά είναι τα πάθη σου, μεγάλη είναι η λύπη σου. Πάθη τόσον πολλά, όσα δεν ευάσταξεν ακόμη ανθρώπου υπομονή. Λύπη τόσον μεγάλη, όσην δεν εδοκίμασεν ανθρώπου καρδία. Και αληθινά χριστιανοί, όσεν εγώ εξετάζω να εύρω ανάμεσα εις τους ανθρώπους, κανένα άλλο παράδειγμα, τόσον ευρίσκω και τον πόνον του εις το πάθος και την λύπη του εις τον πόνον ασύγκριτον. Μέγαση το οφθόνος του Κάιν εναντίον του αδελφού του, αλλά και πολύ μεγαλύτερος οφθόνος των αρχιερέων και γραμματέων εναντίον του Κυρίου. Και ο άδικος φόνος του Άβελ δεν δύναται να συγκριθεί με τον σταυρικόν θάνατον του Ιησού. Μεγάλη υπομονή του Ισαάκ όταν έμελε να θυσιαστεί από τον Αβραάμ τον πατέραν του. Πολύ μεγαλύτερα του Ιησού όπου αληθινά θυσιάστη από τον ουράνιον πατέραν του εις το μίσος των εχθρών του. Μεγάλη δυστυχία του Ιωσήφ να απολυθεί από τους αδελφούς του, να συκοφαντηθεί από μίαν γυναίκα και να ασφαλιστεί ως αν πτέστης εις μίαν φυλακήν. Μεγαλυτέρα του Ιησού να απολυθεί από τους μαθητάς του, να κατηγορηθεί από την συναγωγήν, να συρθεί από κριτήριον εις κριτήριον ως αν κατάδικος. Μεγάλη καταφρόνηση του Δαβίδ, ο ίδιος Υιός να τον διώξει από τον βασιλικών θρόνων, η υπήκοή του να τον εγκαταλείψωσιν, η δούλη του να τον κυνηγήσωσι με πέτρας και να τον συντροβεύουσι με ύβρις, όταν αυτός φεύγοντας με γυμνά, τα πόδια ανέβαινεν εις το όρος των ελαιών. Αλλά ο Ιησούς, παρατημένος από τους Αποστόλους, δεμένος από τους στρατιώτας, στεφανωμένος με ακάνθας, φορτωμένος με τον σταυρόν, συντροφευόμενος από τους βλασφημίμους και από τας βλασφημίας και τους ονειδισμούς μίας ολοκλήρου πόλεως, να αναβαίνει στον Γολγοθάν, δια να λάβει άτιμον θάνατον ανάμεσα εις δύο ληστάς. Τούτο δεν είναι ελεηνότερον θέαμα. Ομολογώ πως πωλήσιτο ο πόνος του Ιώβ, εστερημένο από τα τέκνα και από τα υπάρχαντά του, πεσμένο εις μίαν κοπρίαν, πληγωμένο από κεφαλήν έως ποδών. Αλλά αυτός ήτο ένας τύπος, μία σκιά των πόνων και των πληγών του πολυπαθούς Ιού της Παρθένου. Πολλά ήσαν και τα πάθη, όπου έλαβον μετέπειτα όσοι εμιμήθησαν το πάθος του Χριστού, των αργίων μαρτύρων. Αλλά εκείνα ήσαν πάθη του σώματος, ανάμεσα εις τα οποία έχερεν η ψυχή. Εκείνο ήτο και θάνατος και τιμή,
Εκείνο ήταν και μαρτύριον και στέφανος. Το πάθος του Ιησού Χριστού είναι πάθος και σώματος και ψυχής, όλων πάθος χωρίς καμίαν παρηγορίαν. Θάνατος όλος ατιμία, μαρτύριον όλο λύπη και λύπη θανάσιμος. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Εγώ εξεύρω δια ποιον τέλος η διδάσκαλη κηρύττουση τα πάθη του Χριστού. Δια να παρακινήσωση δηλαδή τους χριστιανούς η συμπάθειαν και εις δάκρυα. Εγώ δεν έχω τι ούτων σκοπών, διατί τι ούτων σκοπών δεν είχε και ο Χριστός, όταν επήγαινε να αποθάνει. Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, έλεγε, μη κλαίτε επ' εμέ, πλην αφεαυτάς κλαίτε και επί τα τέκνα ημών. Αμαρτωλοί, όσοι έως τώρα είστε αμετανόητοι, κλαίτε, σας λέγω και εγώ, την αμαρτίαν σας, κλαίτε την κακίαν σας, κλαίτε την κόλασήν σας, και κλαίτε ομού την δυστυχίαν των τέκνων σας, εις τα οποία αφήνεται εις κληρονομίαν το κακό παράδειγμα μίας διεστραμμένης ζωής. Δεν θέλω να κλάψετε τα πάθη του Χριστού, θέλω μόνο να ακούσετε ανάμεσα εις όλα τα πάθη του Χριστού, ποιον εστάθη το μεγαλύτερον, δια ποιον λέγει παραπονεμένος, περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Μέρος πρώτον. Όταν ο Υιός του Θεού κατήλθε εις την γη και σαρκώθη, εφόρεσε ως αν δύο ενδύματα της ανθρωπίνης φύσεως, ένα την ανθρώπινον σάρκα, την οποίαν προσέλαβε καθ' υπόσταση, και ο λόγος σάρξε γένετο, άλλο την ανθρώπινην αμαρτίαν, την οποίαν ευάσταξε δια συγκατάβαση. Όθεν λέγει ο Παύλος, τον μη γνώντα αμαρτίαν, ήδη τον Ιησού Χριστόν, αμαρτίαν επίησε. Και πάλιν, Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπερ ημών κατάρα. Με το ένδυμα της ανθρωπίνης σαρκός, εφάνει ένας αναμάρτησος άνθρωπος εις όλην του την ζωήν. Αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Με το ένδυμα της ανθρωπίνης αμαρτίας εφάνει τώρα εις των καιρών του πάθους, ως αν άνθρωπος αμαρτωλός. Και ήτον εκείνος ο άκακος και καθαρός αμνός, φορδωμένος την παγκόσμιον αμαρτίαν, όπου επροείδεν άνωθεν ο Ισαΐας και έδειξε κατόπιν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Με τι ούτων ένδυμα μέσα εις τον κήπον της Γεσθημανής παρησιάζεται εις τον άναρχον του Πατέρα, τον οποίον τρεις φοράς παρακαλεί να τον απαλλάξει από το πικρόν και θανατηφόρον ποτήριον. Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο. Αλλά ο πατήρ του δεν εισακούει. Πρώτος γράφει εις τον ουρανόν την απόφαση του θανάτου του, όπου έγραψεν εις την γήν ο Πιλάτος. Δεν του κάνει άλλην χάριν παρά να πέμψει έναν άγγελον να τον παρηγορήσει εις την πολλήν αγωνίαν του. Όφθη αυτό άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν. Αλλά πως ο Θεός και πατήρ δεν εισακούει του μονογενούς του Υιού, προς τον οποίον εβεβαίωσεν. Εγώ πάντοτε σου ακούω, ο Θεός, όπου άλλην φοράν ελυπήθη τον Υιόν ενός ανθρώπου, τον Ισιάκ, δεν τον άφησε να θυσιαστεί, τώρα δεν λυπείται τον ίδιον του τον Υιόν, αλλά αυτός μάλιστα τον θέλει αποθαμένον. Ναι, λέγει ο Απόστολος, εις τι ούτων σχήμα, ήτι ως αν αμνών, όπου σηκώνει την αμαρτία του κόσμου, δεν τον στοχάζεται ως αν Υιόν του, καθώς τον είδεν εις το Θαβόρ, εις τον Ιορδάνη, δια να του είπει πάλιν, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, τον στοχάζεται ως αν έναν αμαρτωλόν, ενδεδειμένον με όλην του την παγκόσμιον αμαρτίαν, όθεν δεν τον λυπείται ολότελα και τον παραδίδει εις θάνατον. Του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλλη περ ημών πάντων παρέδωκεν αυτόν. Και δια ποιον τέλος, δια να υπάγει να προσιλώσει στον σταυρόν το παλαιόν εκείνον ένδυμα της αμαρτίας, δια να πληρώσει με το αίμα του την θείαν δικαιοσύνην, δια να εξηλαιώσει τον Θεόν, δια να δικαιώσει τον άνθρωπον, ή να και ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Τι αύτης λογής ο Ιησούς εγκαταλελειμμένος και εις των ουρανών και από τον θείον του Πατέρα, όπου μίαν φοράν παρέδωκεν αυτόν εις την υγιήν από τους μαθητάς του, τον οποίον μερικοί απεκοιμήθησαν, οι δε επίλοιποι τον άφησαν και έφυγον, μοναχός χωρίς καμίαν βοήθειαν, αρχίζει να λυπείται και να αδειμονεί και από τον πολλήν του αγώνα της τεθλιμμένης ψυχής να ιδρώνει το αίμα. Εγώ ήθελα υπή πως επειδή και μέσα εις ένα κήπον εις τον παράδεισον της τρυφής
εγγράφησαν εκείνε δύο φοβερέ αποφάσεις, η μία που καταδικάζει τον Αδάμ εις ιδρώτα, εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου, η δε άλλη όπου καταδικάζει την Εύαν εις λύπην, εν λύπε στέξη τέκνα, πάλιν εις ένα κήπον, του χωρίου Γεσθημανή, ιδρώνει ο Ιησούς, δια να πληρώσει δια τον ιδρώτα του Αδάμ και λυπείτε, δια να πληρώθηση δια την λύπην της Εύας, και ούτω να ελευθερώσει από την παλαιάν εκείνη ναράν τους προπάτορας. Αλλά εγώ απορώ και εξίσταμαι, όταν τον βλέπω τόσον περισσά να αγωνίζεται και να λέγει με ένα βαθύτατον αναστεναγμόν. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Εκείνος πρωτήτερα είπε, πως το πάθος και ο σταυρός είναι δόξα του, είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Εκείνος δέχεται με όλην την υπομονή το θέλημα του Πατρός. Πάτερ, ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ, γεννηθεί το θέλημά σου. Εκείνος δείχνει όλην την προθυμία προς τους μαθητάς. Εγείρεστε άγομεν και τώρα δημονή, αγωνίζεται ιδρώνει αίμα. Λυπείτε και η λύπη του σχεδόν να φέρνει εις θάνατον. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Ανάμεσα εις όσα είχε να πάθει. Τι είναι εκείνο όπου τον λυπεί τόσον, τάχα η προδοσία του Ιούδα. Βέβαια, εις αυτήν δύο πράγματα μπορούσε περισσά να λυπήσωσει την ψυχή του Ιησού. Ένα μία μεγάλη καταφρόνηση. Θέλω να είπω πως ο Ιούδας δεν τον εγνώρισε δε δια Υιόν του Θεού. Τον εγνώριζε όμως δι' ένα άνθρωπον, όπου είχε μίαν θείαν δύναμη να κάνει άπειρα θαύματα. Ένας ιατρός, όπου με έναν του λόγο του στόματος ή με ένα εγγύξιμον της χειρός φωτίζει τυφλούς, καθαρίζει λεπρούς, ιατρεύει ασθενείς, ανασταίνει νεκρούς. Ένας θαυματοποιός προφήτης, όπου προλέγει τα μέλλοντα, όπου γνωρίζει τα κρίθια, όπου περιπατεί αβρόχος επάνω εις την θάλασσα, όπου εξουσιάζει τους ανέμους, όπου διώκει τους δαίμονας. Δυστυχισμένε Ιούδα, τι αξίζει, και τι ούτων άνθρωπων πολλής διατριάκοντα αργύρια. Αλλό υπομονή να πωλείται, αλλά να πωλείται από έναν Απόστολο. Τι κακόν παράδειγμα εις την Εκκλησίαν, οι Απόστολοι να πωλούσει τον Χριστόν, ή τι ιερείς την Θείαν Χάριν. Μεγάλον πράγμα, ανάμεσα εις τους Αποστόλους εκείνους, μόνος σε κολάστη, όπου η γάπα τα αργύρια, κατηραμένη φιλαργυρία, πρώτη και κυρία αφορμή, δια την οποίαν και την πίστη μας παραδίδομεν και την ψυχή μας κολάζομεν. Εδώ σας παρακαλώ χριστιανοί, να σημειώσετε ένα πράγμα άξιον στοχασμού. Εκείνα τα αργύρια, όπου επήρε ο Ιούδας πολλώντας τον Χριστόν, τον ωφέλησαν τίποτε. Με εκείνα η γόρα σε κανένα υποστακτικόν δια να κυβερνηθεί. Έκαμε ρούχα να ενδυθεί, τα έφαγε, τα έπιε, τα εχάρισε κανένα τρόπον, ολότελα τίποτε. Μάλιστα εκείνα όπου τον ετύφλωσαν και επόλυσε τον Χριστόν, αυτά τον ετύφλωσαν και έπεσε εις απόγνωσιν και απελπισίαν. Εφουρκίστη, εκολάστη, εις τούτο και μόνον τον ωφέλησαν, πως με εκείνα ηγόρασε την φούρκαν και την κόλασιν, και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν απήγξατο. Καλά εκείνα δεν ωφέλησεν τον Ιούδαν. Εξοδιάστησαν τάχα εις κανένα έργον θεάρεστον, εις υπηρεσίαν του ναού. Μήτε τούτο, εκείνος επήγε και τα έριψεν εις το ναόν, αλλά οι ιερείς του ναού δεν τα εδέχθησαν. Δεν είναι πρέπον υπόν να βάλουν μέσα εις το σκευοφυλάκιον ταύτα τα αργύρια, όπου είναι κατηραμένα. Όχι, όχι, ο Θεός δεν θέλει υπηρεσίαν εις το ναόν ταύτα τα αργύρια, όπου είναι παράνομα, όπου είναι ιερόσυλα, με τα οποία επολύθη το αίμα ενός ανθρώπου αθώου. Ουκ έξεστη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επιτιμή αίματος εστί. Και λοιπόν τα αργύρια εκείνα τι έγιναν, αργύρια όπου ήσαν πληρωμή προδοσίας, αργύρια όπου ήσαν κέρδος φιλαργυρίας, αργύρια όπου ήσαν αφορμή και παρεδόθη εις θάνατον ένας καλός άνθρωπος. Ήτι αργύρια του θανάτου, εκατήντησαν οχή εις ζώντας, αλλά εις αποθαμένους. Μετά αυτά ηγοράστη ένα χωράφι και έγινε κοινοτάφιον δια να θάπτονται εκεί οι νεκροί. Όχι πάλιν οι εντόπιοι, αλλά οι ξένοι. Ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμαίος, εις ταφήν της ξένης. Ω αφορισμένα αργύρια,
με τα οποία επόλυσε ο Ιούδας των Χριστών. Τέτοιας λογής αργύρια πρώτον μεν ποιον οφειλούσιν, ημάς, όχι βέβαια, εκατάρε και αφορισμοί, όπου είναι επάνω εις ταύτα τα αργύρια, δεν μας αφήνωσι να τα χαρώμεν. Όχι μάλιστα δια ταύτα μας πνίγει μία κακή ασθένεια, μία ευνίδιο συμφωνά προς την αιώνιον κόλασιν. Δεύτερον, τέτοιας λογής αργύρια ο Θεός δεν τα θέλει δια των ναών Του, δια την Εκκλησίαν Του, ουκ έξεστην βαλήν αυτά εις τον κορβανάν. Με τέτοιας λογής αργύρια, όπου είναι πληρωμή της ημονίας, κέρδη της φιλαργυρίας μας, αφορμή της ιεροσιλία μας και της παρανομίας μας, κλοπέ, διότι και ο Ιούδας κλέπτης είναι και ληστής των εκκλησιαστικών εισοδημάτων. Δεν ανακαινίζονται εκκλησία, δεν κτίζονται παλάτια, δεν αγοράζονται υποστατικά, αλλά μνημεία και τάφη. Αυτά δεν ωφελούσει έστω και ισολίγων τους ειδικούς μας, αλλά τους ξένους και μόνον τους ξένους, εις ταφήν της ξένης. Αλλά εγώ βλέπω ότι ο ανεξίκακος Ιησούς υποδέχεται τον Ιούδαν και δεν συχαίνεται τον δόλιον του φίλημα. Μάλιστα μες πολύ συμπάθειαν τον ονομάζει φίλον. Φίλε, αφό πάρει. Δια ποιον λέγει λοιπόν, περίληπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, ίσως δια το ράπισμα που του έδωσε ένας υπηρέτης αχρίος και τολμηρός, σειρώμενος από όλην την σπήραν, από τον χιλίαρχον και από το πλήθος των υπηρετών, δεμένος ο πίσω τας χείρας, ως σαν κατάδικος ο Ιησούς, φέρεται πρώτον εις το παλάτιον του αρχιερέως, Άννα, και εδόθεν προς Καϊάφαν, όπου γραμματής, όπου φαρισαίοι, όπου πρεσβύτεροι, όπου όλων των συνέδειων της συναγωγής, όλοι με το στόμα ανοιχτόν εις κατηγορίαν, όλοι με καρδίαν φαρμακευμένην από το μίσος, όλοι με μίαν σύμφωνον γνώμην, πως ένας τιούτος άνθρωπος είναι άξιος θανάτου, άξιος να αποθάνει. Ένοχος θανάτου εστί, και εδώ πάλιν σας παρακαλώ να στοχαστείτε χριστιανοί. Οι ιερείς και οι φαρισαίοι εμίσουν πολύ των Χριστών δια των οφθόνων των. Αυτοί ήσαν τυφλοί, τυφλών οδηγοί, και δεν μπορούσαν να βλέπωσι τη ζωή του Χριστού, ούτε να ακούσει την διδασκαλία του Χριστού. Ήτος, ήτο, ένα ουράνιον φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον. Αλλά ο κοινός λαός τον ηγάπα, έβλεπε με πολλήν έκσταση τα θαύματά του, ήκουε με τα χαρά στην διδασκαλία του. Μάλιστα τόσας φοράς όπου οι ιερείς και οι φαρισαίοι εμελέτησαν να τον θανατώσουν, εφοβούντο των κοινών λαών. Τώρα δε εις των καιρών του πάθους, όλοι συμφώνως, ιερείς και φαρισαίοι, και όλος ο κοινός λαός, άνδρες, γυναίκες, παιδεία, νέοι και γέροντες, όλοι τον θέλουσιν αποθανωμένον. Ένοχος θανάτου εστί. Τι παρεκκίνησε των κοινών λαών, τι τον επλάνησε εναντίον του Χριστού, τίποτε άλλο παρά υπόκριση των ιερέων και φαρισαίων. Οι φαρισαίοι, φιλάργυροι και υπερήφανοι, δεν είχον διακρίμα να καταφάγωσιν ολοκλήρου στους οίκους των χειρών και των ορφανών. Δεν υπελόγιζον αμαρτίαν να θέλωσιν παντού τας πρωτοκαθεδρίας και τα προσκυνήματα των ανθρώπων. Αυτή η φιλαργυρία, αυτή η περηφανία ή το κρυφή και εκείνος λαός δεν την έβλεπεν. Από το άλλο μέρος εφόρουν κάποιοι μακρά κράσπεδα και πλατιά φυλακτήρια. Τα αυτά ήσαν φανερά και τα έβλεπεν ο κοινός λαός. Οι φαρισαίοι τας μεγάλας εντολάς του νόμου δεν τις υπελόγιζον καθόλου. Ήθελες να ψευδομάρτυρα, τούτος ήτο ένας φαρισαίος. Ήθελες ένα πλεονέκτην, τούτος ήτο ένας φαρισαίος. Αποδεκατούσαν όμως το άνηθον και το κείμενο. Εκείνε μεγάλε και αληθινέ παρανομίε ήσαν κρυφέ, άφταιοι μικρέ και ψευδείς αρετέ ήσαν φανερέ. Όθεν ο κοινός λαός τους προσεκίνει δια Αγίους, ιερείς πάλιν τυφλοί στην αμάθιαν, φαρμακευμένοι από τον φθόνον, αλλά ταύτα ήσαν κρυφά και δεν τα έβλεπε ο κοινός λαός. Από το άλλο μέρος εφαίνονται μεγάλοι ζηλωτέ του νόμου. Ο Ιούδας τους έριψε τα αργύρια, δεν τα άγγιξαν, διότι ήτο τιμή αίματος. Δεν επήγαν εις το πρετόριον, μήπως και μη ανθώσει, διότι ήτο εορτή. Αυτοί δε ουκ εισήλθον εις το πρετόριον, ή να μη ανθώσει. Ταύτα ήσαν φανερά και ο κοινός λαός
όπου τα έβλεπε τους προς εκείνη διαγίους. Διαγίους προς εκείνη ανθρώπους φιλαργύρους, υπερηφάνους αμαθείς φθονερούς, ανθρώπους όπου εμελετούσαν τον πλέον άδικον φόνον, να σταυρώσωση των Υιών του Θεού. Δεν είναι άλλον τους επλάνα η υπόκρισης. Αυτοί οι Φαρισαίοι μας είναι Άγιοι, έλεγε ο κοινός λαός. Αυτοί οι ιερείς μας είναι Άγιοι. Αυτοί λέγουσι πως ούτως ο Χριστός είναι πλάνος και κακοποιός. Λοιπόν καλά λέγουσι. Αυτοί οι Άγιοι τον θέλουσι να αποθάνει, λοιπόν εκείνος είναι άξιος θανάτου. Ένοχος θανάτου εστίν. Ας είναι άπτεστος, ας είναι προφήτης, ας είναι θαυματουργός ένας άνθρωπος. Όταν υποκριτέ τον παρησιάζουσι δι' ένα πλάνων και κακοποιών, όταν υποκριτέ τον θέλους είναι αποθαμένων, το ίδιο λέγει και ο κοινός λαός. Ένοχος θανάτου εστίν. Αλλά χειρότερον το οποίον στοχάζεται ο Θείος Χρυσόστομος, ούτως ο λαός των Εβραίων, δεν είναι εκείνος ο ίδιος, όπου ο Χριστός εχόρτασε με πέντε άρτους στην έρημο. Έρημος είτο ο τόπος, δεν ευρίσκεται κανενός είδους φαγητών. Ο λαός 5.000 άνθρωποι και δεν ευρέθησαν παρά πέντε μόνον άρτη. Πείνα μεγάλη, απορία μεγάλη. Αλλά ο φιλάνθρωπος Θεός ευλόγησε εκείνους τους πέντε άρτους και με εκείνους ερχόρτασε 5.000 λαού. Εκείνος ο λαός είτο αχάριστος. Γνούς δε ο Ιησούς ότι μέλους συνέρχεστε και αρπάζειν αυτόν ή να ποιήσωσιν αυτόν βασιλέαν ανεχώρησε. Αυτός ο ίδιος ο λαός, όπου τόσον τον ηγάπησε και ήθελε να τον κάνει βασιλέα, τόσον τώρα τον θέλει αποθαμένον. Ένοχος θανάτου εστίν. Ναι, τότε τον ήθελαν βασιλέα, διότι τους έδωκε να φάγωση. Τώρα δεν τον έχει κανείς, αλλά τον θέλουν όλοι αποθαμένον. Λαέ λέμαργε, λαέ αχόρταγε. Θέλεις να με ανεβάσεις στον θρόνο σαν βασιλέα, και όταν δεν έχω να σου δώσω να φάγεις, θέλεις να με βάλεις εις τον σταυρόν ως αν ληστήν. Όμως ανάμεσα εις τους πολλούς, όπου δεν ήξερον τι κακό να ύπωσιν, ευρέθησαν δύο ψευδομάρτυρες, οι οποίοι μαρτύρησαν ότι ο Ιησούς είπεν, «Η μπορώ να χαλάσω τούτον τον ναόν του Σολομώντος και πάλιν εις τρεις ημέρας να τον σηκώσω». Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπον, «Ούτως έφη, δύναμε καταλύσε τον ναόν του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομήσε αυτόν. Και τούτο είναι αληθινόν, διότι ο Χριστός το είπε, λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Και αν λοιπόν ούτη λέγουσι την αλήθειαν, διατί ο Ευαγγελιστής τους ονομάζει ψευδομάρτυρας, ακούσατε και εντραπήσατε ιεροκατήγοροι, κατάλαλοι, συκοφάντε, περίεργοι, όπου ακούετε την διδαχήν, όχι δια να ωφεληθείτε από τον λόγον, αλλά δια να παγιδεύσετε τον λέγοντα, ούλα βίν τι παρημών ωφέλιμον επιζητούντες. Όταν όμως ο Χριστός έλεγε, λύσατε τον ναόν του Θεού και δια τριών ημερών ευγερώ αυτόν, δεν εννοεί δια τον ναόν, εννοεί δια το σώμα του, ως αν να έλεγεν, ο Ιουδαίοι, αν εσείς εθανατώσατε το σώμα μου, εγώ πάλι εις τρεις ημέρας το ανασταίνω. Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματός του. Ψευδομάρτυρες λοιπόν είναι εκείνοι οι οποίοι αγκαλά και να λέγωσι την αλήθεια όσον δι' αυτά τα λόγια όπου είπεν ο Χριστός ψεύδονται όμως, διότι δεν τα λέγωσι με εκείνον το σκοπό. Ψευδομάρτυρες είστε εσείς οι οποίοι αγκαλά και λέγετε ίδια λόγια που ακούσατε, όμως δεν τα λέγετε με την έννοια όπου ελέγχθησαν. Αλλά θελόντων να δώσει μία πρέπουσαν και μετρίαν απόκρισιν προς άναν, τον αρχιερέα λαμβάνει από έναν υπηρέτην ένα ράπισμα εις το πρόσωπο. Εις των υπηρετών παρεστικός έδωκε ράπισμα του Ιησού. Πού ήσαν τότε αστραπέ του ουρανού και δεν εκάφθησαν ευθέως την παράνομον δεξιάν, πως δεν είναι ήχθη η γη να καταπιεί ζωντανόν τον ιερόσιλον υπηρέτην. Και μόλον τούτο μακρόθυμο εις Ιησούς ευχαριστήθη με έναν μόνον παραπονετικών λόγων να τον ελέγξει. Ή κακώς ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Είδε καλός, τι με δέρεις. Καλά, αλλά ο Χριστός εις τα τόσα άλλα λαπίσματα και εμπτισμούς, όπου του αμόρφωσαν το πρόσωπον υπέμεινε και σιώπα, εις τόσας μάστιγας, όπου μέσα εις το πρετόριον του Πιλάτου, του κατεξέσχισαν τα σάρκας, υπέμεινε και σιώπα, εις την σταύρωσιν όπου έπαθεν έξω από την Ιερουσαλήμ εις τον Γολγοθάν, υπέμεινε και σιώπα, δι' ένα μόνον ράπισμα που δέχεται μέσα εις τον οίκον του αρχιερέως Άννα,
δεν υπομένει και δεν σιωπά. Ναι, δια τούτων ακριβώς των λόγων, δια μεν τας καταφρονήσεις όπου λαμβάνει ο Χριστός εις το πρετόριον του Πιλάτου, ήτι εις τας οικίας ανθρώπων λαϊκών υπομένει, δια το όνειδος όπου λαμβάνει έξω από την Ιερουσαλήμ, από την Αγίαν Πόλην, ήτι έξω από την Εκκλησίαν εις χώρα πίστων υπομένει, αλλά να ραπίζεται να καταφρονείται, να ονειδίζεται και μέσα εις τον οίκον ενός αρχιερέως όπου έπρεπε να έχει εξαίρετον σέβας και εμπρός εις τα μάτια ενός αρχιερέως και ο αρχιερεύς όπου έπρεπε να χύνει το αίμα του δια την τιμήν του Χριστού να μην ομιλεί ένα λόγον ή διότι δεν εξεύρει ή διότι δεν ενδιαφέρεται. Ο Χριστός όπου όλα υπομένει με σιωπήν τούτο μόνον δεν υπομένει, ομιλεί και ίσως είναι εκείνο δια το οποίο θέλει να είπει «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου». Δύο αρχιερείς είναι οι κριτέ του Ιησού, Άννας και Καϊάφας. Αν ο Ιησούς ομιλεί και αποκρίνεται, κακοφαίνεται του Άννα και βάλει να τον αναπίσωσιν. Αν δεν ομιλεί και σιωπά, κακοφαίνεται του Καϊάφα και τον εξορκίζει να ομιλήσει. Εξορκίζωσε κατά του Θεού, του ζώντος, ή να ημίν είπεις, εσύ ή ο Υιός του Θεού. Τώρα πως έχει να κάνει με τιού τους αρχιερείς ο Χριστός, αν ομιλήσει κατακρίνεται ως αν πτέστης και αν σιωπήσει νομίζεται ως αν μωρός. Αλλά ο ανίερε αρχιερεύ, τι εξορκίζεις, τι ζητείς ψευδομάρτυρας, τι συγχύζεσαι να μάθεις, τι στάχα είναι αυτός ο Ιησούς, εδώ κάτω εις την αυλήν σου είναι ένας του μαθητής, εκείνον κάλεσον, εκείνον ρώτησε να σου είπει την αλήθεια. Πού είσαι Πέτρε, ελθέσει να μαρτυρήσεις τι λογής είναι τούτος ο άνθρωπος. Ουκ είδα τον άνθρωπον, πως, δεν γνωρίζεις ο Πέτρε, εκείνον των θείων διδάσκαλων του οποίου τώρα τρεις χρόνους είσαι Απόστολος και μαθητής. Δεν γνωρίζεις εκείνον όπου από αλιέα των ηχθείων σε έκαμε αλιέα των ανθρωπίνων ψυχών. Εκείνον όπου σου έδωκε τα σκλής της βασιλείας των ουρανών. Εκείνον όπου εχθές σου ένυψε τους πόδας και σε εκκοινώνησε το θείον σώμα και αίμα του. Ουκ είδα τον άνθρωπον, δεν είναι εκείνος ο ίδιος όπου σοι ομολόγησες, σοι είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Δεν είναι εκείνος δια τον οποίον έλεγες ο λίγον πρωτήτερα, πως παρά να τον αρνηθείς θέλεις κάλλιον να αποθάνεις, την ψυχήν μου υπέρ σου θύσω. Ουκ είδα τον άνθρωπον. Ο Πέτρος ο θερμός φίλος, όταν είδε την δόξαν του Χριστού μεταμορφωμένου εις το όρος Σταβόρ, ήθελε να είναι μαζί του αιωνίως. Καλόν εστί ημάς, όδε είναι. Εις το πάθος του δεν το γνωρίζει και τον αρνείται τρεις φοράς. Ω φιλία ακατάστατε, ω ταξίματα ψευδή, ω καρδία άπιστε των ανθρώπων, ω πάθος, ο πόνος. Αχ Πέτρε, σι κάνεις όρκον πως δεν το γνωρίζεις και βεβαιώνεις σταθερά, ουκ είδα τον άνθρωπον, αλλά ο Πιλάτος σε ελέγχει και παρησιάζουν τον Ιησούν ενώπιον των οφθαλμών παντός του λαού λέγει, είδε ο άνθρωπος. Ιησού μου, και τι είναι τούτο που θωρώ, αλίμονον, ίσως έχει δίκιον ο Πέτρος να λέγει πως δεν σε γνωρίζει, διότι καθώς σε κατέστησε το μίσος των Ιουδαίων, σι είσαι αγνώριστος. Πως έχασε το είδος σου και το κάλος το πρόσωπον αυτού, όπου είναι η τροφή και η χαρά των αγγέλων. Τέτοιας λογής το αμόρφωσαν οι εμπτισμοί και τα ραπίσματα. Πόθεν τόσο αίμα, όπου τρέχει από όλα σου τα καθαρότατα μέλη. Πόθεν τόσε πληγέ, από ποδόν έως κεφαλής, εις τρόπον, όπου φαίνεσαι όλος μία πληγή. Και πόθεν τόσο σκληρών μαρτύριων της αχράντου σαρκός σου. Αυτά όλα έκαμαν του Πιλάτου εμάστιγες. Και ποιον εστάθη το πτέσιμόν σου, τούτο μάλιστα πως δεν είχες κανένα πτέσιμον, ουδε μίαν εν αυτό ευρίσκω αιτίαν, αλλά τι είναι αυτός ο στέφανος όπου φορείς, στέφανος ακάνθινος, όπου βαλμένος με βίαν εις την κεφαλήν και ντά με οξίαν και ανυπόφερτον βάσανον. Και το κόκκινον φόρεμα, μία χλαμίδα πενιχρά, με την οποίαν οι στρατιώτε τον ενέδισαν διαπαίγνιον ως βασιλέα των Ιουδαίων. Τούτο ναι, είναι πάρα πολύ, και δεν φτάνει η βάσανος, αν δεν είναι ομού και η ατιμία άκρον πάθος και άκρον όνειδος. Και ποιος έπαθε τόσα, ποιος ονειδίστη τόσον, ως αν εσέ αθωότατε Ιησού μου. Τούτο είναι όπου σε έκαμε να είπεις, περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Είδε ο άνθρωπος, πού είσαι ήδη Πέτρε, γνωρίζεις τώρα τούτον τον άνθρωπον. Ο Πέτρος ήδη μετανοημένος από την κατάνοιξη και ντροπήν,
Δεν σηκώνει τους οφθαλμούς να είδει, αλλά τους έκαμε δύο βρύσεις πικρωτά των δακρύων, και εξελθών έξω έκαλψε πικρός. Είδε ο άνθρωπος. Μαρία, πικραμένη μήτερ, γνωρίζεις τον γλυκύτατόν σου ιών, και πού να τον ειδεί εις τόσων αλλαγμών, εις τόσην σύγχυση των Ιουδαίων. Είδε ο άνθρωπος. Είδε τον από τους ουρανούς ή ο προαιώνιε πάτερ. Είδε εκείνον τον αγαπητόν ιών, όπου εγκαστρός προέως φόρου εγέννησας. Αλλά δια τώρα ο ουράνιος πατήρες σκέπασε με τα πτέρυγα στον χερουβίμ και σεραφείμ τα μακάρια ότα, δια να μην βλέπει το πάθος του Υιού, όπου ήδη παρέδωκεν εις θυσίαν. Είδε ο άνθρωπος. Πού είστε, Απόστολοι και μαθητέ? Αυτοί όλοι τον αφήκαν και έφυγαν. Και λοιπόν τούτος είναι εκείνος ο δυστυχής άνθρωπος, όπου δεν είχε την αφήλω να τον είδει και να τον λυπηθεί. Αρχιερείς, πρεσβύτεροι, γραμματείς των Ιουδαίων, είδε ο άνθρωπος. Τον θέλετε πλέον βασανισμένον? Τον θέλετε καταφρονημένο να τον βλέπετε? Φρίξον ήλιε, στενάξατε ουρανοί, ανάμεσα εις τόσον αναρρύθμιτον πλήθος λαού, ουδής είναι, όπου να τον βλέπει και να τον λυπάται. Ουδής είναι όπου να μη θεωρεί τα σπληγάς του και να διψά περισσότερον. Ουδής είναι που να μην λέγει «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Και πώς να μην είπε δια τούτο ο Ιησούς «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου»? Μέρος δεύτερον. Συνήθεια ήτο κατά την ημέραν εκείνη όπου ήτο Παρασκευή του Πάσχα να απολύεται ένας δέσμιος, ένας άξιος θανάτου, όποιον ήθελε ζητήσει εις χάριν ο λαός. Και ήτο τότε ένας δέσμιος Βαραβάς ονομαζόμενος, ληστής περίφημος της Ιουδαίας. Με τούτην την αφορμήν ο Πιλάτος, αφού δεν εφρίσκεν κανένα πτέσιμον εις τον Ιησούν, προβάλλει στους Ιουδαίους ποιον από τους δύο να απολύσει, τον Ιησούν ή τον Βαραβάν. Τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν? Ακούσατε, Ιουδαίοι, εδώ είναι ένας Βαραβάς, ένας ληστής, όπου έχει ακόμη μολυσμένα στα σχήρας του από το αίμα των ανθρώπων, όπου έσφαξεν, ένας κλέπτης, όπου κατετρώμαξε με τα σαρπαγάς την Ιουδαία, ένας αποστάτης της βασιλείας, ένας εχθρός της κοινής ειρήνης, ένας κακοποιός, μυρίων θανάτων άξιος. Εδώ είναι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, άνθρωπος της ειρήνης, αγαθός εις όλους, ευεργέτης, κοινός, ένας θαυματουργός, όπου αρρώστους ιάτρευε, λεπρούς εκαθάρισε, τυφλούς εφώτισε, νεκρούς ανέστησε. Ποιον θέλετε από τους δύο δια να πουλήσω? Τι λέγετε εσείς νεκροί που ιατρεύθητε? Εβραίων, όχλοι Ιερουσαλήμ, όπου την επροχθές τον εδεχθήκατε με τα βάγια? Ποιον απολύσω, τον ιατρών ή τον ληστήν, τον Ιησούν ή τον Βαραβάν? Όλοι θέλουν συν ζωντανών τον Βαραβάν και τον Ιησούν. Σταυρωθεί το, αλλά ποιον είναι το πτέσιμον του? Τους λέγει ο ηγεμόν, τι γαρκακόν επίησε? Σταυρωθεί το. Ας είναι, εγώ νύπτω τα σχήρας μου και είμαι αθώος από το αίμα του δικαίου τούτου. Το αίμα του ας είναι εισάς. Σταυρωθεί το. Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Έχει ο λίγην υπομονήν, σε παρακαλώ, Πιλάτε, και πριν να κάμεις την απόφαση, άκουσε δύο λόγια, όπου θέλω να σου είπω. Δια να απολύσεις τον Χριστόν ή τον Βαραβάν, τι ερωτάς των λαών των Εβραίων? Συγνωρίζεις πως τούτοι είναι όλοι εχθροί του Χριστού. Ξεύρισι το πως τον παρέδωσαν και τον θέλουν συν αποθαμένον, όχι δια κανένα του πτέσιμον, αλλά μόνον από φθόνον. Ήδη γάρο ότι δια φθόνον παρέδωκαν αυτόν. Σι είσαι και εξουσιαστής και κριτής. Η εξουσία και η κρίση είναι ισχύρα σου. Ο Χριστός είναι άπτεστος. Σι ο ίδιος το ομολογείς. Ο Βαραβάς πτέστης και το γνωρίζεις. Οι Εβραίοι τον κατοκρίνουσιν. Μόνον δια το φθόνον τον. Σι ο ίδιος το γνωρίζεις. Δεν είναι έτσι η αλήθεια? Και τι εστιν αλήθεια, μου αποκρίνεται εκείνος και μου στρέφει τα νότα και φεύγει. Στάσου, ο Πιλάτε, σε εξορκίζω εις τον Θεόν. Λοιπόν, σεις, ο εξουσιαστέ και κριτέ της γης, όταν κρίνετε δεν αποβλέπετε εις την αλήθεια. Το ζύγιο που κρατείτε δεν είναι το ζύγι της δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις όπου κάνετε δεν είναι αληθείς? Ω Θεέ μου, τι ακούω? Η αλήθεια είναι εξορισμένη από τα κριτήρια. Πιλάτε, σκέψου καλά τι κάμεις. Συ ελευθερώνεις τον Βαραβάν, αλλά αυτός είναι ληστής μαθημένος εις τα λησταρχίας και εις την φυλακήν και εις τα σίδερον. Πάλιν θέλει η πάγη να πιάσει τους δρόμους, πάλιν θέλει να φωνεύει, πάλιν θα φέρει τον τρόμον εις την Ιουδαίαν. Τι λέγεις, τι ομιλείς, τι αποφασίζεις εις το σταυρόν του Χριστού, αλλά ο Θεός δεν θέλει υποφέρει τόσην παρανομίαν.
Η πόλη Ιερουσαλήμ θέλει ερημωθεί να μην μείνει πέτρα επάνω στην πέτρα. Ο λαός των Εβραίων θέλει χάσει την ελευθερία, την ιεροσύνη και το βασίλειο. Και εσύ είσαι η αφορμή. Τι λέγεις, δεν αποκρίνεσαι, φυλάτε. Εάν τούτον απολύσει, σου καίστε φίλος του Κέσαρος. Δια τα τέλη του, ο άδικος κριτής δεν βλέπει την αλήθεια, δια να κάνει δικαιοσύνη. Αλλά τόσα κακά όπου έχουν συμβούν. Ας χαλάσει ο κόσμος όλος, δεν με μέλει. Έχω τα τέλη μου, τα οποία έτσι με ερμηνεύουν να κάμω. Δεν θέλω να χάσω την φιλία του Κέσαρος. Ένας ληστής άξιος διασταυρών ελευθερώνεται και ένας Υιός του Θεού άξιος να προσκυνείται αποθένει εις των σταυρών. Τι χαρά, τι θρίαμβος των αρχιερέων, των πρεσβυτέρων και φαρισαίων, τι συνδρομή του λαού, τι φωνέ, τι αλλαλαγμή, τι ύβρις ανδρός, γυναικών, γερόντων και νέων, δούλων και στρατιωτών, όταν τον βλέπουσιν, φορτωμένον με έναν μέγαν και βαρύν σταυρόν, σειρώμενον εις όλους τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, όλον υδρότα εις το πρόσωπον, όλον το αίμα εις το σώμα, να αναβαίνει στον Κολγοθά, εις τον τόπον της καταδίκης. Εδώ δεν έχει άλλη παρηγορία εις τη λύπη του παρά τους εμπαιγμούς, άλλη θεραπεία εις τον αγώναν του παρά όξος. Εδώ έτοιμοι στρατιώτε, ένας τον εκδύει, ένας τον ρίπτει επάνω εις των σταυρών. Τούτος τους καρφώνει τους χείρας, άλλος τους πόδας. Όλοι ομού σηκώνουσι των σταυρών και των εσταυρωμένων και εις των ίδιων καιρών σταυρώνωσι άλλους δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών. Και αφού έστησαν το βασανιστικό ξύλον εις την γην, τότε διπλασιάζουσιν τας φωνάς και τας βλασφημίας. Άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε. Σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ, σώσον σε αυτόν. Χριστιανοί, όπου ακούετε με στιγνούς οφθαλμούς, εάν εγώ διηγούμε τόσον σύντομα μίαν τη αυτήν αξιοθρήνητον ιστορίαν, συμπαθήσατε με, διότι τους πόνους όπου εδοκίμασε το σώμα του Χριστού, εις εκείνην τη σκληράν σταύρωσιν, την λύπην όπου εδοκίμασε η ψυχή του Χριστού, εις εκείνην την άκρανα τιμίαν, κατά λεπτός να διηγηθεί γλώσσα ανθρώπου είναι αδύνατο. Εμείς ακούμεν από την Θείαν Γραφήν ότι ο Σαμψών όταν έπεσεν εις τα σχήρας των Φιλιστέων, οι οποίοι τον ετύφλωσαν και από τους δύο οφθαλμούς και έστειλαν να τον και τον έκραξαν από την φυλακήν, δια να τον περιπέξω συνεωσάν περίγελον, δεν ειδηνήθη να βαστάξει τόση εντροπήν, όθεν πιάνοντας τους δύο στήλους τους ετείναξε με όλη του την ανδρίαν και έπεσεν οικία και επλάκωσε τους Φιλιστέους και αυτόν τον ίδιον λέγοντα «Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων». Τόσον είναι ανυπόφερτον εις έναν άνθρωπο να κατασταθεί παίγνιον των εχθρών. Και ένας θεάνθρωπος Ιησούς, καρφωμένος εις των σταυρών, όπου εδοκίμαζε τόσους πόνους, όσους δεν εδοκίμασαν ομού όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες, εμπρός εις τα μάτια ενός αναριθμή του λαού, όπου εις τους πόνους αποκρίνεται με μπεγμούς και καταφρονήσεις, όπου εις την δίψα του τον ποτίζει με όξος και χολήν, πρέπει να εννοήσουμε ότι είχε μίαν λύπην πικράν, ως αν τον ίδιον θάνατον, και τούτο χωρίς άλλο προβλέπον έλεγεν, περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Πλην υπομένει και δεν κάμει να συστεί εκ θεμελίων οικουμένη, να πέσει και να θάψει ζωντανών των παράνομων λαών εκείνων, δια των οποίων μάλιστα παρακαλεί. Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση τυπιούσι, και η μπόρει ο νους μας να μετρήσει, πόσον μεγάλη είναι και μία τη αυτή υπομονή, η οποία ευάσταξεν από έκτης ώρας έως ενάτης. Τότε αφού έπιεν όλο το πικρότο των ποτήριων των παθών είπε «Τετέλεστε» και κλείνα στην κεφαρήν ίσως δια να προσκαλέσει τον θάνατον όπου δεν ετόλμα να σημώσει προς τον αρχηγόν της ζωής και κράζον με μίαν μεγάλην φωνήν ίσως δια να δώσει το χαροποιόν μήνυμα εκεί κάτω εις τον Άδην προς τους προπάτορας τέλος πάντων παρέδεκε το πνεύμα εις τον ίδιον καιρόν άνωθεν ο ουρανός δια τρεις ώρας εσκεπάστη με ένα βαθύτατον σκότος, εις τρόπον ότι έχασεν όλον το φως του ο ήλιος, κάτωθεν η γη εσύστη εκ θεμελίων, τόσον ώστε εράγει από άνωθεν έως κάτω το καταπέτασμα του ναού, εσκίστησαν επέτρε, οι νεόχθησαν τα μνημεία, εσηκώθησαν από τους τάφους πολύ νεκροί. Ο εκατόνταρχος βλέποντας τόσα παράδοξα, εφώνησε δοξάζον τον Θεόν. Όντως ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι, αληθώς Θεού Υιός είναι ούτως. Ομοίως και οι περιοστώντες εκστατικοί και συντετριμμένοι τύπτονται σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφον.
Αυτό είναι το πάθος, αυτός είναι ο θάνατος εκείνου του Ιησού Χριστού, εις του οποίου το όνομα ευαπτίστημεν, του οποίου το Ευαγγέλιον πιστεύουμεν, του οποίου το νόμον κρατούμεν. Ο Σταυρός ήτο ανάμεσα εις όλα τα είδη των θανάτων, το πλέον επονίδιστον, εις των Σταυρών εκρέμοντο οι ληστέ, οι κλέπτε, οι φωνείς, οι κακοποιότατοι άνθρωποι, οι οποίοι δια τούτο εις το Δευτερονόμιον ελέγοντο κατηραμένοι, επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Απέθανε και ο Ιωάννης, αλλά οχή εις των Σταυρών, εκείνος απεκεφαλίστη, όπου είναι τετιμημένος, και ένδοξος θάνατος, και ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εις ένα Σταυρόν, ως σαν ένας ληστής εν μέσω δύο κακούργων. Αυτός έμελε να είναι αρχηγός μια νέας πίστεως, την οποίαν ήθελε να κάμει να κηρύξω συν εις όλων των κόσμων. Και λοιπόν ποια υπόλοιψη έμελο να έχω συν οι άνθρωποι, δι' ένα τούτον διδάσκαλον, ώστις δια τούτου θανάτου απέθανεν, ως ένας ληστής. Όλος ο κόμμας μας ήξερε πως η πίστη του Χριστού ήταν διδασκαλία ενός εσταυρωμένου. Ο Παύλος δεν εντρέπεται να το κηρύττει φανερά. Εμείς πιστεύουμε εις Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και με όλον τούτο ο κόσμος εδέχθη τη αυτήν πίστη. Όλος ο κόσμος κατεπίστη πως ούτως ώστις απέθανον ως σαν ληστής, ως σαν επικατάρατος εις ένα σταυρόν, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τούτο δεν είναι δύνατο να γίνει με ανθρώπινη δύναμη. Έγινε, τότε έγινε με δύναμη θείαν, και θείαν είναι λοιπόν η πίστη του εσταυρωμένου Χριστού. Όθεν έπρεπε να αποθάνει με τιούτων θάνατον, δια να βεβαιώσει μάλιστα την αλήθεια της πίστεώς του. Έπρεπε να αποθάνει, ως είναι επικατάρατος προσθέτει ο Απόστολος, δια να ελευθερώσει μας από την κατάραν. Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπερ ημών κατάρα. Έπρεπε να αποθάνει όχι ως αν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, αποκεφαλισμένος, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, μάλλον εσταυρωμένος χωρίς διαίρεση, δηλαδή των Αγίων του μελών, αλλά με το σώμα αδιαίρετον και ολόκληρον, για να αφήσει σημείον ότι θέλει την ενότητα της Εκκλησίας. Ουδέ τον Ιωάννου θάνατον υπέμεινε, διαιρουμένη της κεφαλής, να και το θανάτο αδιαίρετον και ολόκληρον το σώμα φυλάξει, και μη πρόφασης της βουλωμένης διαιρήν την Εκκλησίαν γέννητε. Εσταυρωμένο μου Ιησού, εγώ όταν στοχάζω με τα πάθη σου, τους πόνους σου, την υπομονή σου, εγώ από το ένα μέρος κλαίω πικρά ως σαν ο Πέτρος, εγώ αισθάνομαι να σκίζεται από τη συντριβή η καρδία μου, καθώς εσχίσεις τις ανεπέτρεσεις των θάνατών σου, αλλά πάλι από το άλλο μέρος παρηγορούμε την άκρα σου συγκατάβαση, διότι μάλιστα πείθομαι πως εκείνος όπου πιστεύω είναι αληθινά Θεός, αληθώς, ομολογώ με τον εγκατέονταρχον, αληθώς Υιός Θεού Ινούτος. Να, σε βλέπω καρφωμένον εις ένα σταυρόν και να σε πιστεύω, Υιόν του Θεού του Ζώντος. Αυτή είναι η μεγαλύτερα απόδειξη πως είναι όλη αληθινή θεία μου πίστης. Πληγωμένος, αιματωμένος, καταφρονημένος είσαι ο Θεός μου, η καταφρόνησή σου με εδόξασε, το αίμα σου με εξηγόρασεν, επληγές σου με ιάτρευσαν, ο ακάνθινος στέφανος όπου φορείς είναι διεμέ στέφανος δόξης εις τον παράδεισο. Ο σταυρός όπου σε βαστά είναι ξύλων τιμωρίας και ατιμίας δι' εκείνους όπου δεν τον προσκυνούσει. Διεμέ είναι καθέδρα της αληθείας, είναι τρόπαιον κατά των εχθρών μου, είναι κλίμαξ δια να αναβώ εις των ουρανών. Αληθινά από τόσα που έπαθες, δεν έχεις είδος, ουδέ κάλος και είσαι αγνώριστος, αλλά δια τούτο μάλιστα εγώ σε γνωρίζω δια των θεών μου. Όχι, εγώ δεν κλαίω, προσκυνώ τα πάθη σου, δεν εντρέπομαι, ασπάζομαι το σταυρόν σου, και όντως όταν σε βλέπω καρφωμένον εις των σταυρών, ως αν κατάδικον, σε στοχάζομαι ως αν εις θρόνον μεγαλειότητος, καθεζόμενον βασιλέα της δόξης, ως και εγώ παρακαλώ τον Πιλάτον να αφαιρέσει εκείνη την επιγραφή όπου έβαλεν, Ιησούς ο Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων, και ας βάλει ταύτην την οποίαν ποθώ, Ιησούς ο Ναζωραίος βασιλεύς των Χριστιανών. Yeah.
Hey.